Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαία η σημερινή μέρα, ούτε τυχαίο το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε. Σήμερα τιμάμε την επέτειο της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. <κλή> Τη μέρα που το ναζιστικό κτίνος συνθηκολόγησε ανεφόρον, αφού πρώτα η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο είχε καρφωθεί στην καρδιά του στο κτίριο του Ράιχσταγκ. Για τη σημερινή μέρα, για τη σημερινή επέτειο βέβαια, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι γνωστοί Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες, που κυβερνούν στο τοπικό κρατήδιο εκεί έχουν απαγορεύσει την κόκκινη σημαία και το εμβατήριο Ιερός Πόλεμος. Ξεχνάνε μάλλον ότι η σημαία αυτή ποτέ δεν ζήτησε την άδειά τους για να κυματίσει στο Βερολίνο. Γι' αυτό και οι δυνάμεις του ΚΚΕ, μαζί με τους συντρόφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας που ζουν στη Γερμανία, έσπασαν και φέτος αυτή την απαράδεκτη απαγόρευση και τίμησαν την αντιφαστική νίκη μέσα στο εμβληματικό Treptower Park, εκεί που είναι θαμμένοι 7.000 σοβιετικοί στρατιώτες, κομμουνιστές, που έπεσαν στις μάχες του Βερολίνου. Εμείς τη σημερινή επέτειο την τιμάμε εδώ, στην καλυθέα της αντίστασης, στην καλυθέα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, των ΕΠΟΝΙΤΟΝ και των Αϊτόπουλων, που έδωσε τα καλύτερα παιδιά της στον μπλόκο, που ο λαός της με τους κομμουνιστές όπως πάντα στην πρώτη γραμμή πολέμησε, έδωσε το αίμα του για να ξεκουμπιστούν οι ναζί κατακτητές για να ανασάνει ελεύθερος σε μια πιο δίκαιη πατρίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ βρίσκεται το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη. Σε τούτη την ηρωική πόλη καταγράφηκε μια από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές όπου Έλληνες, κομμουνιστές και πατριώτες πολέμησαν και σκοτώθηκαν μαζί δίπλα-δίπλα με τους Σοβιετικούς στρατιώτες. Έχει το ίδιο αίμα δολοφονημένοι από τα πυρά των ναζιστών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους. Αυτό το άγαλμα που υπάρχει εδώ στην Καλιθέα βανδάλισαν πέρσι κάποιοι θαυμαστές του ναζιστικού τάγματος Αζόφ λίγες μέρες πριν τα ενδάλματά τους εμφανιστούν στην Ελληνική Βουλή για να πάρουν τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ενώ το Μέρα 25 έτρεχε να προλάβει να βγει έξω για να γλιτώσει την ξεφτύλα, αφού πρώτα είχε παρακολουθήσει ευλαβικά τον αρχηγό των Αζόφ, τον Ζελένσκι. Μόνο τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια σώζοντας για μια ακόμη φορά την τιμή του λαού μας και κάνοντας πράξη το σύνθημα μόνοι τους και όλοι μας. Εδώ βέβαια βρίσκεται και το παράνομο τυπογραφείο του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Η μηχανή, η θρηλυκή Βικτόρια, δούλευε μέρα νύχτα χειροκίνητα για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι χαφιέδες, οι ταγματασφαλίτες στην κατακόμβη που βρισκόταν δύο μέτρα κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού. Εδώ βρίσκεται το κάστρο της Οδού Μπιζανίου, όπου δέκα πρωτοπαλίκαρα της ΕΠΟΝ 17 ως 25 χρονών άντεξαν επί 5 ώρες ενάντια σε ταγματασφαλίτες που είχαν αριθμητική υπεροχή. Κατάφεραν να σκοτώσουν 50 και να τραυματίσουν πολλούς ακόμα, μέχρι που έδωσαν τέλος στη ζωή τους για να μην πέσουν οι ίδιοι στα χέρια του εχθρού. Έτσι συντρίβεται ο φασισμός. Αυτό διδάσκει η ιστορία τόσο οι παλιότεροι όσο και οι πιο πρόσφατοι. Ούτε με ούτε με δικαστικές αποφάσεις, ούτε γενικά και αόριστα όπως λένε κάποιοι περιμένοντας κάποιες κάλπες. Μόνο με καθημερινό, ανυποχώρητο αγώνα και με συμπόρευση με αυτούς που είναι ταγμένοι να πολεμούν τη μήτρα του, το ίδιο το σάπιο καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα. Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι ο φασισμός είναι παιδί τερατογένεση, να το πούμε καλύτερα, αυτού του συστήματος. Γιατί βλέπουμε σήμερα διάφορους να προσπαθούν να εμφανίσουν τέτοιες δυνάμεις φασιστικές ως δήθεν αντισυστημικές, ενώ άλλοι μας λένε ότι στον ναζισμό ρέπουν οι οργισμένοι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Πόσο αντισυστημικός αλήθεια είναι ο ρατσισμός, ο αντικομουνισμός, το χτύπημα των απεργιών, το κυνηγητό στους αδύναμους, η απροκάλυπτη εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων. Τι από αυτά δεν κάνει το ίδιο το σύστημα, οι κυβερνήσεις του, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε τις 140 ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών που έκανε τότε η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή μόλις ένα χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πολύ δυνατό ΚΚΕ για να μην τολμήσουν όλοι αυτοί ξανά να ξεμητήσουν από τα λαγούμια τους. Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτά που έχουν γραφτεί στις σελίδες της ιστορίας με αίμα, δεν ξεβρα... ξεγράφουν με βρώμικο μελάνι. Όσα εκατομμύρια και να ξοδέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι κι αν κάνουν τα κόμματα του συστήματος, στη χώρα μας η ανιστόρητη αυτή θεωρία των δύο άκρων, δυστυχώς για αυτούς, παραμένει μειοψηφική και ας ξεφτιλίζονται ορισμένοι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ λέγοντας ότι το ΚΚΕ είναι αντιδημοκρατικό κόμμα και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε εκλογές. Ζήλεψαν φαίνεται τη δόξα κάτι ημίτρελων γραφικών που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Ας πάνε μαζί να πιούνε κανέναν καφέ τους λέμε και ας έτερεχε τέτοιες μέρες πριν τέσσερα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά στο συμβίου της Ρουμανίας να υπογράφει μαζί με τη Μέρκελ, τον Όρμπαν, τον Κούρτς και άλλα φιντάνια της ακροδεξιάς αντικομουνιστικές διακηρύξεις με αναφορές στο σιδηρούν παραπέτασμα, την ορολογία δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα έκτακτα στρατοδικεία στη χώρα μας για να στέλνουν στο απόσπασμα αγωνιστές. Και ας μην μας λένε κάποιοι βουλευτές του Μέρα 25 μέσα στη Βουλή ότι ο σοσιαλισμός ήταν ο λίγων φασιστικός, γι' αυτό ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα που έχει δοκιμαστεί. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, όλοι οι δημοκράτες σε αυτή τη χώρα ξέρουν πολύ καλά ότι ο αντικομουνισμός, ο αντισοβιετισμός δεν έχουν καμιά σχέση με την πρόοδο. Όπως καμιά σχέση με την αλήθεια δεν έχουν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας πριν μερικές μέρες στο μενίδι σχετικά με τους πόντιους στη Σοβιετική Ένωση. Αγνοεί άρα για την αλήθεια ότι μαζί με το Σοβιετικό λαό η πλειοψηφία των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής συνέβαλαν στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Ας τον ενημερώσουμε λοιπόν ότι εκεί οι πόντιοι πήραν όπως όλος ο λαός σημαντικά εφόδια ώστε να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν. Ενώ σήμερα στη χώρα καταγωγής τους στην Ελλάδα βρίσκουν απαξίωση, ανεργία... Ανασφάλεια. Οι πόντιοι που ήρθαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν σε άθλιες συνθήκες. Επιβίωσαν με φτώχεια και ανέχεια. Αυτή ήταν η φροντίδα του κράτους των Αστών. Όμως γνώρισαν και την αλληλεγγύη των κομμουνιστών. Μαζί τους αγωνίστηκαν για να επιβιώσουν, να διεκδικήσουν να ζήσουν ανθρώπινα. Στη συνέχεια εντάχθηκαν μαζικά στις γραμμές του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη λαϊκή απελευθερωτική πάλι. Το έχουμε καταλάβει βέβαια ότι έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας δεν τα πάει και πολύ καλά με την ιστορία. Τώρα θυμήθηκε πάλι, όπως κάνει κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να ξεθάψει το σύνθημα τι πλαστήρας, τι παπάγος, για να ειρωνευτεί κάπως το ΚΚΕ. Τον ενημερώνουμε και αυτόν και τους ομοίους του, ότι το συγκεκριμένο σύνθημα είναι ιστορικά δικαιωμένο. Αν θέλει να μάθει το γιατί, ας επισκεφτεί το σχολείο Μπελογιάννης, εδώ στην Καλιθέα, όπου στεγάζονταν οι φυλακές από τις οποίες πριν 71 χρόνια η κυβέρνηση πλαστήρα και οι φίλοι, οι διαβολικά καλοί του κυρίου Τσίπρα, οι Αμερικάνοι, πήραν τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του και τους οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και ας αφήσουν τα διάφορα ότι ο πλαστήρας και κάποιοι υπουργοί του προσπάθησαν οι καημένοι, αλλά δεν τα δε κατάφεραν να σώσουν τον Μπελογιάννη ακόμα και έτσι να είναι, κάνει πιο βαριά την ευθύνη τους για το αποτρόπαιο έγκλημα. Αφήστε που με διάφορες κάποιες δεξιές συναναστροφές που τελευταία έχει ο κύριος Τσίπρας και εκεί στο Μενίδη και πιο πριν στην Καστοριά είναι για συζήτηση αν αισθάνεται περισσότερο πολιτικός απόγονος του πλαστήρα ή του παπάγου. Ας πάψει λοιπόν να ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Εκτός όμως από το ΣΥΡΙΖΑ, τους παλινοστούντες θυμούνται προεκλογικά και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δείχνουν όψιμο ενδιαφέρον για τα οξυμένα προβλήματά τους, όπως για παράδειγμα αυτό των στεγαστικών δανείων που έχουν οδηγήσει σε ασφυξία χιλιάδες τέτοιες οικογένειες και εδώ στην Καλιθέα. Δεν είναι παρά μια εξαπάτηση για την υφαρπαγή των ψήφων. Αν πράγματι είχαν τη βούληση να δώσουν έστω ανάσες ανακούφιση, τότε δεν θα απέριπταν λίγο καιρό πριν, τον περασμένο Δεκέμβριο μόλις, την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστούντων. Το ΚΚΕ είχε προτείνει τη διαγραφή όλων των τόκων και των ποσών που αντιστοιχούν σε ανατοκισμό και κεφαλοποίηση κάθε μορφή τόκων, τη μείωση κατά 50% των οφειλών που παραμένουν μετά τις διαγραφές των τόκων και την εξυπηρέτηση του ποσού που απομένει με όρους που μπορεί να αντέξει μια λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πληρώσουν τα κόμματα αυτά την εξαπάτηση, να πληρώσουν τον εμπεγμό αλλά και τις ευθύνες που έχουν για την κατάσταση που έχουν οδηγηθεί όλες αυτές οι οικογένειες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισες και σύντροφοι, λίγες μέρες απέμειναν. Την άλλη Κυριακή ο λαός μας θα μετρήσει το ανάστημά του, τη δύναμη με την οποία θα βρεθεί απέναντι σε επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και εμείς του λέμε σήμερα από εδώ, από την Καλιθέα, ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη να ενισχύσει όσο γίνεται περισσότερο το ΚΚΕ. Ναι, μπορεί να κάνει την έκπληξη. Με ΚΚΕ δυνατό θα βρεθεί ο ίδιος πιο δυνατός, πιο προετοιμασμένος απέναντι στην επίθεση που θα ακολουθήσει όταν σβήσουν τα προεκλογικά φώτα. Όταν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και μας έχουν φέρει ως εδώ μοιράσουν τις υπουργικές καρέκλεξ τους και πιάσουν πάλι τη γνωστή τους δουλειά, τότε από τα συρτάρια θα βγει ολόκληρο το κυβερνητικό πρόγραμμά τους. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει μόνο το εξώφυλλο, άντε και κάποιους τίτλους των περιεχομένων του. Όμως αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, από τις πρώτες σελίδες του, περιλαμβάνει πάνω από 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα μέχρι το 2026 για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το υπερμνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που και ο κύριος Βαρουφάκης χαρακτήρισε ευκαιρία να γίνει κάτι καλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έρχεται πόσο μάλλον που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση βρίσκεται πρώτων πυλών διεθνώς και ξέρετε ποιοι την πληρώνουν κάθε φορά όταν συμβαίνει αυτό. Το ζήσαμε το 2010 με την τεράστια ανεργία της μειώσεις μισθών και συντάξεων, τα μνημόνια. Το ζήσαμε και το 2020 με τις αναστολές εργασίας, με τον πληθωρισμό που έφερε η επεκτατική αντιμετώπιση εκείνης της κρίσης από τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει και ο λαός μας, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Στην προκειμένη περίπτωση των φρονίμων τα παιδιά ψηφίζουν ΚΚΕ. για να τρομοκρατήσουμε όσους προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις μάχες μας από πολύ καλύτερες θέσεις, να τους εμποδίσουμε, να αποσπάσουμε νίκες, να ανοίξουμε επιτέλους το δρόμο για ριζικές αλλαγές που όλοι και όλες λακταράμε. Γιατί μέχρι τώρα εμείς οι ίδιοι, εμείς οι πολλοί δηλαδή, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, πληρώνουμε ακριβά και την περιβόητη καπιταλιστική τους ανάπτυξη. 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2022 τα καθαρά κέρδη μόνο 150 επιχειρηματικών ομίλων. Αυτόν που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας αύξηση 303% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια περίοδο, ο πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% σαν αποτέλεσμα των αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφίσει όλοι τα τελευταία χρόνια και παραμένουν σε ισχύ σε συνδυασμό με τον τεράστιο σήμερα πληθωρισμό. Και έχουν το θράσος να ζητούν από το λαό ο μεν κύριος Μητσοτάκης μια ευκαιρία λέει για να κυβερνήσει πάλι αυτός πρώτη φορά χωρίς εθνικές κρίσεις και δυσκολίες, ο δε κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει πρώτη φορά χωρίς μνημόνιο. Όχι τους απαντάμε, δεν τους δίνουμε συγχωροχάρτη, δεν ξεχνάμε τι τράβηξε ο λαός και με τους δυο τους ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι εδώ και οι αντιλαϊκοί νόμοι που πέρασαν και με τα μνημόνια και χωρίς μνημόνια μετά. Θα είναι εδώ και οι αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυσκολίες του συστήματος αυτού που υπηρετούν. Και πάλι θα μας πούν να κάνουμε υπομονή. Και θα έρθουν πάλι μετά από τέσσερα χρόνια να μας ζητήσουν ξανά μια άλλη πρώτη ευκαιρία για μια ακόμα φορά. Έλεος πια, φτάνει η κοροϊδία, απαντάμε. Ο λαός μας βαρέθηκε να ζει τη μέρα της μαρμότας. Θέλει επιτέλους να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Και αυτό μπορεί να το επιβάλλει μονάχα ο ίδιος με τον αγώνα του και με πολύ πιο δυνατό το κάπα κάπα Φίλες και φίλοι, από αυτές εδώ τις λαϊκές γειτονιές της Καλιθέας με τις εκατοντάδες μικροεπιχειρήσεις σε κάθε δρόμο και γειτονιά που παλεύουν για την καθημερινή επιβίωση, απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και στους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και εδώ της Καλιθέας και όλης της χώρας, στους μικρούς εμπόρους, στους βιοτέχνες, στους αυτοκινητιστές. Τους καλούμε να αξιοποιήσουν την πείρα τους, να κάνουν το βήμα και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που βρέθηκε στο πλευρό τους σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε αδιέξοδο που έζησαν και ζουν ακόμα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές τις μέρες τις προεκλογικές και τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το πασό ΚΙΝΑΛ, θυμούνται τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χύνουν κροκοδίλια δρά... δάκρυα για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, όπως τους αποκαλούν, όπως σας αποκαλούν και υπόσχονται λύσεις. Ακόμα και αυτές οι αόριστες προεκλογικές τους υποσχέσεις λίγη αξία τελικά έχουν. Θα στηρίξουμε, λένε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτή τη μικρή φρασούλα που τσουβαλιάζει στο ίδιο σακί μικρούς και μεγάλους, επιχειρήσεις τζίρου εκατομμυρίων ευρώ και επιχειρήσεις που φυτοζωούν χωρίς καν να εξασφαλίζουν τα καθημερινά έξοδά τους, αποκαλύπτουν και τους πραγματικούς τους σκοπούς. Το ξέρετε κι εσείς καλά, στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις κατευθύνονται τα προγράμματα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που εξαγγέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Και όχι βέβαια στον κάθε επαγγελματία που στηρίζεται και στη δική του εργασία άντε σε κάποια μέλη της οικογένειάς του ή το πολύ σε ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους. Αυτό αποδεικνύεται και από τα πρόσφατα προγράμματα που εξάγγειλε η κυβέρνηση περί ψηφιακού μετασχηματισμού που προϋποθέτουν τουλάχιστον πέντε εργαζόμενους για να ενταχθεί κανείς αυτά. Δηλαδή αφορούν λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση στήριξη των μεγαλύτερων και πιο δυναμικών επιχειρήσεων συγκλίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δικέ του υποσχέσει προϋποθέτουν όρους μεγέθυνσης και εξωστρέφειας. Τώρα, τι σωή μεγέθυνση και εξωστρέφεια μπορεί να πετύχει ένα μικρό εμπορικό κατάστημα στη γειτονιά, ένα συνοικιακό κομμωτήριο, ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ο Θεός και ψυχή τους. Αυτή είναι η στήριξη, δυστυχώς, που υπόσχονται τα αστικά κόμματα. Και σε αυτή όπως ήδη ξέρετε κι εσείς πολύ καλά δεν χωρά η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών γιατί είναι στήριξη κομμένη και ραμμένη στις αρχές της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας και στα πλαίσια αυτών των αρχών εσείς θεωρείστε, οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες δηλαδή φύρα, μειονέκτημα, διαρθρωτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και οι χιλιάδες επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις πλήρωσαν και αυτοί μαζί με την εργατική τάξη τις συνέπειες της κρίσης, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές που συνόδευσαν την καπιταλιστική ανάπτυξη σε κάθε βήμα της, την εκτόξευση δηλαδή της φορολογίας με τα μνημόνια και τα ματωμένα πλεονάσματα, το τσάκισμα της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων, τα αδιέξοδα των lockdown στην πανδημία, την ενεργειακή ακρίβεια και τόσα άλλα. Γι' αυτό και σήμερα, και αφού ήδη μετράμε πάνω από 200.000 λουκέτα την προηγούμενη δεκαετία, το 47,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη ωφελή, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που εμπεριέχονται στις λίστες των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αφουγκράζεται τις αγωνίες τους, δεν μένει στα λόγια. Στήριξε κάθε αγώνα, μετέφερε στη Βουλή αυτά τα προβλήματα, κατέθεσε τροπολογίες, προτάσεις νόμου ουσιαστικέ που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για χιλιάδες από όλου αυτού του αυτοαπασχολούμενου. Τέτοιε προτάσει ήταν η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στι 12.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία και η κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο. Η γενναία διαγραφή χρεών σε τράπεζε και εφορίε. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση και η κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης και άλλων φοροχαρατσιών στην ενέργεια, η απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης για τους μικρούς επαγγελματίες, η καθιέρωση ειδικού επιδόματος μητρότητας στο ύψος του βασικού μισθού για τις αυτοαπασχολούμενες επαγγελματίες γυναίκες για οκτώ μήνες, η κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας και η, απελευθε... η κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν το ωράριο. Όλες αυτές τις προτάσεις, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη θέση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είτε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις απέρριψαν στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι φοροαπαλλαγές στους στρατηγικούς επενδυτές και στους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές, η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μεγαλομετόχων δίνουν και παίρνουν και με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Να γιατί πρέπει να απορρίψετε τα ψεύτικα διλήμματα που και σήμερα απευθύνουν προεκλογικά όλα αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται ούτε για όλους είναι, ούτε δίκαιη μπορεί να γίνει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Η σταθερότητα των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου συνοδεύεται για όλους εσάς, για όλους εμάς, με εντατικοποίηση χωρίς αντίκρισμα, με καθημερινή ανασφάλεια, με χρέη και νέα απανωτά αδιέξοδα. Αυτή είναι η μόνιμη κατάσταση, και για κάθε μικρή επιχείρηση στα πλαίσια ενός συστήματος που το μεγάλο ψάρι ζει και βασιλεύει τρώγοντας το μικρό. Να γιατί σας λέμε σε όλους και όλες ότι έχετε κάθε λόγο να στηρίξετε σε αυτές τις εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί και το δικό σας δικαίωμα στην επιβίωση οι ανάγκες των οικογενειών σας προϋποθέτουν ρήξη με τις στρατηγικές στήριξεις του μεγάλου κεφαλαίου των μονοπωλίων και εγγύηση σε αυτό το δρόμο είναι μόνο το ΚΚΕ. Συντρόφισες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές σας καλούμε... Όσους και όσες δεν έχετε ακόμα αποφασίσει να το κάνετε με ζεστή καρδιά. Να βάλετε κάτω όλα αυτά που έχετε και έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτά που σας έκαναν να νιώσετε οργή, αυτά που σας έδωσαν όμως θάρρος, ταυτόχρονα και κουράγιο. Τις μάχες του λαού μας, των υγειονομικών, της νεολαίας μέσα στην πανδημία για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, για να σωθούν ζωές απέναντι σε μια εγκληματική διαχείριση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος βρέθηκε δίπλα στο λαό, αυτοί που αποκάλυπταν τα κυβερνητικά ψέματα και την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και των αστικών επιτελείων και έβαζαν τα κορμιά τους μπροστά και έσπαγαν τις απαγορεύσεις, την καταστολή ή αυτοί που είχαν κηρύξει πολιτικό μορατόριουμ και πρότειναν υπουργού κοινή αποδοχής υγείας, δηλαδή ζητούσαν να συγκυβερνήσουν με το μισοτάκι. Θυμηθείτε τις μάχες των εργαζομένων σε πολλούς χώρους δουλειάς και κλάδους, στην Κόσκο, στην e -food, στη Λάρκο, στη ζώνη του περάματος, των οικοδόμων. Μάχες που δίδαξαν ότι μόνο έτσι πετυχαίνει νίκες, έτσι βελτιώνει τη ζωή στο σήμερα και όχι ακούγοντας τις συμβουλές ορισμένων που έλεγαν για τον νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη ότι οι απεργίες δεν έχουν αποτέλεσμα. Περιμένετε τις εκλογές και ψηφίστε μας για να τα καταργήσουμε. Και υπερψήφιζαν μετά τα μισά άρθρα και μετά έβαλαν πλάτη για την εφαρμογή του σε μια σειρά χώρους όπως τους εκπαιδευτικούς. Ναι, ζήσαμε όλοι τους αγώνες της νεολαίας μας. Των μαθητών για μέτρα προστασίας στα σχολιά, των φοιτητών, για να μην πατήσει το πόδι της εκεί η πανεπιστημιακή αστυνομία όλων των νέων που άφησαν πίσω τους αυτούς που τσακώνονταν για το Τίνος Ρουσφέτη λέει είναι ο Σταθμάρχης και βγήκαν στους δρόμους για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, η τραγωδία στα τέμπη που στήχησε σε 57 συνανθρώπους μας για να πάψουν επιτέλους οι ανθρώπινες ζωές να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά με το κέρδος. Ζήσαμε όλοι και όλες επίσης τη μεγάλη νίκη των φοιτητών στις περσινές φοιτητικέ εκλογές που γκρέμισαν την κυβερνητική ΔΑΠ και έφεραν στην πρώτη θέση την παράταξη της ΧΝΕ μετά από 36 χρόνια. Πέρσι έγινε το βήμα. Αύριο στις φοιτητικέ εκλογές θα γίνει το άλμα. Παρά το όργιο νοθείας της ΔΑΠ, της Νέας Δημοκρατίας και λοιπόν παρατρεχάμενων. Η νεολαία θα στείλει μήνυμα που δεν θα μπορεί κανείς να αγνοήσει δέκα μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Θα ακουστεί ξανά δυνατά πανσπουδαστική πρώτη δύναμη και θα δώσει την απάντηση που ταιριάζει σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν τη συνείδηση της νεολαίας με δύο εισιτήρια στο κατάστρωμα για ένα νησί των Κυκλάδων, όπως προσπαθεί να κάνει προεκλογικά ο Ό,τι και να θυμηθούμε, ένα συμπέρασμα προκύπτει. Όποτε χαμογελάσαμε, όποτε ανατριχιάσαμε, όποτε νιώσαμε ανάταση, αισιοδοξία, όποτε κερδίσαμε κάτι αυτή την τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ είχε βάλει το χέρι του. Βάλτε λοιπόν κι εσείς όλοι και όλες ένα χεράκι για να είναι αυτές οι στιγμές πολύ περισσότερες τα χρόνια που έρχονται. Κλείστε τα αυτιά σας σε όσους σας βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με σενάρια και αναλύσεις για το ποιος θα πάει με ποιον χωρίς κανείς σχεδόν να συζητάει για την πολιτική που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Αγνοήστε όλους αυτούς τους βαρετούς καυγάδες όπως αυτόν ανάμεσα στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για το ποιος είναι ο κληρονόμος του Ανδρέα Παπαντρέου. Δεν νοσταλγούμε το χτες, παλεύουμε, διεκδικούμε να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει σήμερα, στον 21ο αιώνα. Όμως δεν το κάνουν τυχαία. Θέλουν να στρέψουν την προσοχή σας αλλού. Επιδιώκουν να σας κουράσουν. Να σας κάνουν να πείτε «Αιντε μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει». Να σας πείσουν ότι τίποτε ουσιαστικό δεν πρόκειται να βγει από αυτές τις εκλογές, οπότε ας ψηφίσουμε τουλάχιστον με κριτήριο να σχηματιστεί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κυβέρνηση σας λέμε έτσι κι αλλιώς θα σχηματιστεί και θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Και καλά θα κάνει να μην μοιάζεται ο κύριος Τσίπρας κάθε φορά που το λέμε αυτό, γιατί χάνει την ψυχραιμία του και βάζει το ένα αυτογκολ μετά το άλλο. Τον άκουσα να μας απευθύνει το ερώτημα καλά, είναι οι ίδιοι αυτοί που ήρθαν να επιβάλλουν τις διρεκτίβες του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, στα εργασιακά με εμάς. Για πείτε μας, κύριε Τσίπρα, εσείς τι νος νομοθετούσατε. Από τα 96 νομοθετήματα και τις 280 διατάξεις που ψηφίστηκαν επί κυβέρνησή σας το 2018, με επίδραση στην επιχειρηματικότητα, το 62% εκπήρωναν ακριβώς τις θέσεις, τις απαιτήσει του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Ποιος το είπε αυτό? Ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, που μιλούσε μάλιστα για συστηματικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Και ποιος ήταν αυτός, θέλετε να ξέρετε, ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κύριος Κέρτσος. Γιατί, όπως έλεγε μια διαφήμιση, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Και επειδή έχουμε ακούσει διάφορα όλες αυτές τις μέρες, για την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Σας λέμε ότι το καλύτερο για το λαό μας είναι να προκύψει μια κυβέρνηση αδύναμων, φοβισμένων, μια κυβέρνηση που θα νιώθει την καυτή ανάσα του εργατικού λαϊκού κινήματος σε κάθε αντιλαϊκό της βήμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Ξέρουμε ότι με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ την Κυριακή των εκλογών θα χαμογελάσουν, θα νιώσουν κερδισμένοι ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μην μας ψήφισαν. Κάντε λοιπόν το βήμα από τώρα, τους λέμε. Κάντε την έκπληξη για να είναι η χαρά όλου του λαού μας ακόμα μεγαλύτερη. Και εσείς, οι υπόλοιποι που το έχετε ήδη αποφασίσει, δώστε τον καλύτερο εαυτό σας τις μέρες που απομένουν. Μην υπολογίσετε κούραση, όπως δεν την υπολογίζουμε χιλιάδες μέλη, στελέχη, φίλοι του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες και πάντα. Δώστε ό,τι μπορείτε να φτάσει το κάλεσμά μας παντού να μπει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σε κάθε λαϊκό σπίτι της Καλιθέας, της Νέας Μύρνης, του Μπραχαμίου, της Ηλιούπολης, παντού, σε όλες τις γειτονιές του νότιου τομέα. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. με εκλεγμένους δυο κομμουνιστές βουλευτές εδώ στο νότιο τομέα αυτή τη φορά, με πολλούς περισσότερους σε όλη την επικράτεια. Για να είναι στη Βουλή περισσότεροι αγωνιστές βουλευτές που θα τρέχουν όπως έκανε ο μοναδικός βουλευτής που είχαμε εδώ, ο Χρήστος ο Κατσιώτης, στα νότια, από σπίτι σε σπίτι, όπου πήγαινε να γίνει έξωση προκειμένου να τη σταματήσει μαζί με το λαό της κάθε γειτονιά. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά για να σηκώσουμε το κόμμα μας ακόμα πιο ψηλά, για να ανασάνει ο λαός μας, για να ανοίξουμε το δρόμο τελικά για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Και όπως θα λέγαν και οι φίλοι μας εδώ, η ποντιακής καταγωγής, ντώθε φτάμαν τον παράν και τον πολλάν των βίων. Το ΚΚΕ ασ όλεν το καλίων. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, αγωνιστικά μπροστά, προχωράμε.